Για του χειρισμού τη ελληνική κυβέρνηση, Στάζιο Βόλχα Σόιμπλε, επιμένοντα ότι οι Έλληνε πολίτε θα αποφασίσουν αν θα μείνουν ή αποχωρήσουν από την Ευρωζώνη. Η απο την ευρωζωνη η αποτυχια στι διαπραγματεύσει με την κυβέρνηση τη Ελλάδα ήταν προβλέψιμη, διότι η Αθήνα δεν θέλει κανένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Όποιο γνώριζε τα οικονομικά δεδομένα και έπαιρνε στα σοβαρά τι δηλώσει του Αλέξη Τσίπρα πριν και μετά την εκλογή του τον Ιανουάριο, αντιλαμβανόταν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει κανένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό αντιμετώπιζε εξ αρχή με μεγάλο σκεπτικισμό το αποτέλεσμα των συνομιλιών με την κυβέρνηση στην Αθήνα. Το ότι αυτό ο σκεπτικισμό τελικά επιβεβαιώθηκε δεν με εξέπληξε πραγματικά. Το εάν η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ ή θα βγει από την Ευρωζώνη σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ένα ερώτημα στο οποίο μόνο οι Έλληνε μπορούν να απαντήσουν. Ένα πράγμα σαφέ. Δεν θα εγκαταλείψουμε το λαό στην Ελλάδα.